Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γιώργος Τράγκας, καθώς λίγες ώρες μετά τη διασωλήνωση του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής τώρα κεφαλαίω ο μικρόν με τόνο, τη συμβαίνει, υπέστη έμφραγμα στη μονάδα εντατική θεραπείας ο δημοσιογράφο μέχρι την Τετάρτη υποστηριζόταν αναπνευστικά με χορήγηση οξυγόνου, ενώ η κατάσταση τη υγεία του παρέμενε σταθερή, παρά την επιβάρυνση του οργανισμού του λόγω υποκείμενου νοσήματο ακχαρόδη διαβήτη δημιούργησε αρχικά μικρή αισιοδοξία στου γιατρού, που τηρούσαν στάση αναμονή. Ωστόσο τα ξημερώματα της Παρασκευής ο οργανισμός του έδειξε πως ήταν αναγκαία η διασωλήνωση, μετά και το έμφραγμα που υπέστη. Ποιο είναι ο Γιώργος Τράγκας? Όπως αναφέρει η Wikipedia, γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1949, στο Μεταξουργείο. Ο πατέρας του εργαζόταν ως γυναικολόγος. Ξεκίνησε να αρθρογραφεί σε τοπικά μέσα από μικρή ηλικία και εργάστηκε στο περιοδικό εικόνες της Ελένης Βλάχου, ενώ συνέχισε να εργάζεται στις αθλητικές σελίδες της μεσημβρινής καλύπτοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες. Βασικό σταθμό στην πορεία του ήταν η εφημερίδα Βραδινή, στην οποία και εργάστηκε επί σειρά ετών. Υπήρξε και αστυνομικό ρεπόρτερ επί σειρά ετών, πριν ασχοληθεί με το πολιτικό ρεπορτάζ. Εκτό από δημοσιογράφο, στο χώρο του τύπου έχει διατελέσει και εκδότη των εντύπων χώρα, κρά και ανεξαρτησία σε τηλεοπτικό επίπεδο παρουσίαζε στον παλιό Sky, τι α, τις εκπομπές χωρίς αναισθητικό και βίβα, η οποία μεταφέρθηκε στον Αντένα, στον καινούριο Sky τον ελεύθερο σκοπευτή και άλλες εκπομπές. Συμμετείχε επίσης σε κεντρικά δελτία ειδήσεων διάφορων τηλεοπτικών σταθμών, κυρίως του Alter, του Extra Channel, του Action 24, του νέου Epsilon TV και του παλαιού Epsilon TV, σήμερα Open Bayon, ως πολιτικός σχολιαστής.